Στην Ανατολική Ακτή, ας βρεθούμε πάνω στο ταχύτερο τρένο της Αμερικής. Είναι σαν να οδηγείς σπορ αυτοκίνητο. Νιώθεις την επιτάχυνση όταν βρίσκεσαι εκεί. Νιώθεις πραγματικά τη διαφορά. Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούμε στριμωγμένοι ανάμεσα σε 700.000 άλλους ανθρώπους στο μεγάλο τελικό σταθμό. Ο σταθμός έχει τόσο βάθος που κάποιος μπορεί να πάρει ένα δεκαόροφο κτίριο, να το βυθίσει στη γη και πάλι να μην αγγίξει το υπόγειο. Και στη Γερμανία θα πετάξουμε πάνω σε ένα μαγνητικό μαξιλάρι που βρίσκεται στο τρένο του μέλλοντος. Είναι μισό τρένο, μισό αεροπλάνο. Κάνουμε ό,τι κάνει και ένα φυσιολογικό τρένο, μόνο που δεν έχουμε ρόδες. Επιβιβαστείτε όλοι στα απίθανα τρένα και τους απέραντους σταθμούς. Δέκα χιλιόμετρα ηλεκτρικής καλωδίωσης. 150.000 ατομικά συστατικά. Προηγμένα υδραυλικά συστήματα για να γέρνει στις τροφές όταν έχει κατακτήσει ασύλληπτες ταχύτητες. Προσθέτουμε τα μυαλά και τη μυϊκή δύναμη των 175 ειδικών και έχουμε την Ασέλα, το πρώτο αμερικάνικο τρένο με ταχύτητα σφαίρας. Από το 2000 ήδη καίει τις ράγες της Ανατολικής Ακτής με την εκπληκτική ταχύτητα των 240 χιλιόμετρων την ώρα. Το Ασέλα είναι πολύ γρήγορο. Την επιτάχυνσή του τη νιώθεις από το κάθισμά σου. Έχουμε ένα σύστημα ελέγχου της διαδρομής. Είναι προσαρμόσιμο. Κατ' ουσία βάζεις τον αυτόματο πιλότο και πετάς με 240 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι σαν να οδηγείς σπορ αυτοκίνητο. Νιώθεις την επιτάχυνση όταν επιβαίνεις στο τρένο. Και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σε αυτό το τρένο και την ταχεία ντίζελ. Η επιτάχυνση είναι διπλάσια. Κάθε μέρα η Amtrak κυκλοφορεί 13 τρένα ασέλα. Και 65.000 ανυπόμονοι Αμερικανοί επιβαίνουν σε αυτά. Αν σας φαίνονται λιγάκι ζαλισμένοι, είναι επειδή τα τρένα ασέλα έχουν αφαιρέσει ένα σημαντικό τμήμα χρόνου από τη διαδρομή που ακολουθούν καθημερινά. Κάποτε ο ταξιδιώτης χρειάζονταν 4,5 ώρες για να πάει από τη Βοστόνη στη Νέα Υόρκη. Τώρα οι ώρες έγιναν 3,5. Τρέχουν κατά μήκος των γραμμών που σχεδιάστηκαν για τρένα του παρελθόντος, για τρένα με τη μισή ταχύτητα. Και αυτό είναι κάτι καινούριο. Μέχρι πρόσφατα το καινούριο τρένο που κινούνταν στις ράγες του παρελθόντος σήμαινε προβλήματα. Οι οξείες τροφές ανάγκαζαν τους μηχανικούς να πατούν περισσότερο το φρένο από ότι ο οδηγός αυτοκινήτου σε ώρα αιχμής. Και όταν βρίσκονταν σε άλλες τροφές με την ανώτατη ταχύτητα, οι κεντρομόλος ασκούνταν με τόση δύναμη στους επιβάτες που τους προκαλούσε αναγούλα. Οι επιβάτες στο πίσω μέρος του τρένου νιώθουν την κατακόρυφη επιτάχυνση. Είναι πολύ δυνατή για τους επιβάτες και γι' αυτό ο κόσμος ανακατεύεται μέσα στα τρένα. Σε Ιαπωνία και Ευρώπη η λύση βρέθηκε με την αποσυναρμολόγηση των παλιών γραμμών και την αντικατάστασή τους από αμβλίες ράγες όπως την εθνική του Κάνσας. Όμως αυτό κοστίζει δισεκατομμύρια. Αντί να ισιώσουν τις αμερικάνικες ράγες, οι σχεδιαστές της Ασέλα βρήκαν τη λύση μέσα στο ίδιο το τρένο. Κατασκεύασαν πανίσχυρα υδραυλικά συστήματα στη βάση του κάθε βαγονιού, πράγμα που του επιτρέπει να λυγίζει. Όταν το ασέλα κινείται σαν πύραυλος επάνω στη στροφή, λυγίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση, εξισορροπώντας τις βαρυτικές δυνάμεις. Αυτό επιτρέπει στο τρένο να διατηρεί τη μεγάλη του ταχύτητα ακόμα και πάνω στη στροφή. Το λύγισμα είναι απαλό. 6 μοίρες το maximum, αλλά αυτές οι 6 μοίρες μπορούν να σώσουν τους επιβάτες από θανατηφόρα ναυτεία. Ενώ οι μηχανικοί πάλευαν για το μηχανισμό αυτό, οι κατασκευαστές ελευθέρωσαν την ενεργητικότητά τους σε όλα τα άλλα σημεία. Το πρώτο που με εντυπωσίασε όταν επισκέφτηκα το εργοστάσιο κατασκευής είναι το ότι ξεκινούν πάντα από τα μεταλλικά ελάσματα και το ανοξείδωτο ατσάλι στη μια γραμμή της παραγωγής τους. Και στο τέλος της εβδομάδας είχαμε ένα πλήρες βαγόνι στο τέλος της παραγωγής. Μετά από 4 χρόνια οι κατασκευαστές της Ασέλα ολοκλήρωσαν και τις τελευταίες λεπτομέρειες και το τρένο ήταν έτοιμο για το παρθενικό του ταξίδι. Όμως πώς ξέρει η Ασέλα ότι πρέπει να λυγίσει και πόσο πρέπει να λυγίσει? Αν προχωράς σε μια στροφή, όσο νωρίτερα αντιληφθείς ότι πρόκειται για στροφή, τόσο καλύτερο έλεγχο έχεις. Γι' αυτό και πάνω στις ράγες είναι τοποθετημένος ένας αισθητήρας που ενημερώνει τον υπολογιστή του τρένου όταν πλησιάζει σε στροφή.
Όλα αυτά τα παρανοϊκά συστήματα και όλη η επεξεργάσιμη ενέργεια κατ' ουσίαν εγκαθίσταται στη μηχανή του τρένου. Όλα ξεκινούν από αυτά εδώ τα συστήματα που είναι τοποθετημένα επάνω σε αυτό το κουτί. Όλα τα σήματα που λαμβάνονται επεξεργάζονται από αυτόν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το ονομάζουμε αφέντη ελέγχου κλήσης. Οι πληροφορίες μεταδίδονται στο πρώτο επιβατικό βαγόνι, ώστε να σιγουρευτούμε ότι όταν φτάσει στη στροφή, θα αρχίσει να γέρνει σε μοιρές τόσες όσες του υποδεικνύει ο κεντρικός υπολογιστής. Εδώ όλα γίνονται αυτόματα. Οι σχεδιαστές της ΑΣΕΛΑ πρόσφατα αποκάλυψαν ένα νέο πρωτότυπο με την ίδια τεχνολογία κλήσης και τα ίδια εκπληκτικά αναιρέσιμα εφεδρικά κάτοπτρα. Κατανοήσε όμως την ιδιαιτερότητα αυτού του τρένου όταν αρχίζεις να προσέχεις τι του λείπει. Επάνω στην ΑΣΕΛΑ βρίσκεται αυτό που ονομάζουμε παντογράφος, ώστε να μπορούμε να ανασηκώνουμε τη μηχανή και να αγγίζουμε το καλώδιο που ονομάζεται διασυνδετικό. Σε αυτό το μοντέλο δεν υπάρχει. Αντί να φέρει το ρεύμα του από πάνω, αυτό το νέο τρένο παράγει τη δική του ηλεκτρική ενέργεια. Αναρωτιέστε πώς. Ορίστε ένα στοιχείο. Μέσα στο βαγόνι υπάρχει μια μηχανή jet 5.000 ύπων. Το ίδιο ακριβώς μοντέλο αυτή τη στιγμή εφάπτεται στα φτερά αεροσκαφών. Τροφοδοτείται από δεξαμενή χωρητικότητας 2.100 γαλονιών και αέρια εισαγωγής καυσίμου στην οροφή του τρένου. Όταν ο αέρας συμπυκνούται, θερμαίνεται και συλλέγεται η ενέργεια στο πίσω μέρος της μονάδας και επιστρέφει πίσω, στον μπροστινό, εδώ, στο στέλεχος όπου ξεκινά η ενέργεια, στο κυβότιο ταχυτήτων. Αυτό καθοδηγεί τις γεννήτριες στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για την κίνηση του τρένου. Πολύ σύντομα, το νέο αεροθούμενο τρένο θα βάζει φωτιές στις ράγες της Αμερικής μαζί με την ΑΣΕΛΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σίγουρα πρέπει να αγωνιστούν σκληρά στην παγκόσμια κούρσα των γρήγορων τρένων. Έχουμε όμως κάνει μια εξαιρετικά καλή αρχή. Σε λίγο θα επιβιβαστούμε στο πιο δραστήριο σιδηροδρομικό σταθμό της Αμερικής. Ανακαλύψτε τα μικρά ψεματάκια που αναγράφονται στον πίνακα και το μυστικό αυτής της εγκαταλελειμμένης εξέδρας. Το έχουν αποκαλέσει αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Μνημείο για την ιστορία των Αμερικανικών μεταφορών. Και εξώθυρα για εκατομμύρια ζωές. Όμως υπάρχει και κάτι που δεν το αποκαλούν όσο είναι αυστηροί με την ακρίβεια. Όλος παραδόξως μιλάμε για το μεγάλο κεντρικό σταθμό. Το πραγματικό του όνομα είναι μεγάλος κεντρικός τερματικός. Όμως όπως και να ονομάζεται, το σύμβολο αυτό του Μανχάταν αποτελεί το πιο πολυσύχναστο σταθμό της Αμερικής. Περίπου 800 τρένα περνούν κάθε μέρα τα 53 χιλιόμετρα γραμμών του. Και κρατηθείτε, θα λάβετε μια σπουδαία στατιστική πληροφορία. Καθημερινά πάνω από 700.000 άνθρωποι περνούν από το κεντρικό τερματικό σταθμό. Δηλαδή ο πληθυσμός του Σιντσινάτι, Οχάιο και Κλίβελαντ όλοι μαζί. Για ένα πλήθος σαν ολόκληρη πόλη χρειάζεται ένα κτίριο που να μοιάζει με πόλη. Οι Νεοϊρκέζοι έχουν πάντα μεγάλες σκέψεις. Η κεντρική αίθουσα αναχωρήσεων είναι 8.184 τετραγωνικά μέτρα. Και αν το κοιτάξουμε από ένα πανοραμικό χάρτη του σταθμού, χρειάζεται μεγενθητικό φακό για να το δεις. Επειδή ολόκληρος ο σταθμός καλύπτει πάνω από 198.303 τετραγωνικά μέτρα. Ο σταθμός έχει τόσο βάθος που κάποιος μπορεί να πάρει ένα δεκαόροφο κτίριο, να το βυθίσει στη γη και πάλι να μην αγγίζει το υπόγειο. Αυτό το υπόγειο έχει το μέγεθος περίπου της τεράστιας αίθουσας αναχωρήσεων. Είναι αχανές. Καλύπτει σχεδόν όλο το σχέδιο. Από αυτή την τεράστια κοιλότητα εισέρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα στο σταθμό. Μια τεράστια τράπεζα συμπαγών μετασχηματιστών το μετατρέπει ώστε να φωτίζει ολόκληρο το σταθμό. Οι μετασχηματιστές στέλνουν επίσης ρεύμα στις μηχανές δίζελ των βαγονιών ώστε να μπορούν να κινούνται εντός του σταθμού. Έτσι μειώνονται τα ποσοστά ρύπανσης. Οι μετασχηματιστές παράγουν τόσο πολύ θερμότητα που τα καλοκαίρια ανεβαίνει στους αποπνικτικούς 60 βαθμούς Κελσίου. Δέκα ορόφους πάνω από το υπόγειο, στην καρδιά του κεντρικού διαδρόμου, το πρόβλημα το έχουν πάντα οι υπάλληλοι στο τμήμα πληροφοριών. Σε ένα σημείο τόσο περίπλοκο όσο είναι ο κεντρικός σταθμός, δεν μιλάμε για ευγένεια, μιλάμε για αναγκαιότητα.
απαντούν σε πάνω από 1000 ερωτήσεις την ώρα. Το πιο εκπληκτικό είναι ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στο τμήμα πληροφοριών πρέπει να γνωρίζουν όλα τα τρένα, όλες τις ράγες, την ώρα της κάθε αναχώρησης και τα ξέρουν. Τα μυαλά τους είναι εξίσου ή περισσότερο γρήγορα από έναν υπολογιστή. Ποια είναι η πιο παράξενη ερώτηση που σας έχει γίνει ποτέ? Πώς το καλό βγαίνεις από εδώ μέσα? Υπάρχει μια ερώτηση που κανείς δεν χρειάζεται να κάνει εδώ. Τι ώρα είναι? Ο κεντρικός σταθμός φιλοξενεί μερικά από τα πιο διάσημα ρολόγια στον κόσμο και οι δείκτες τους χτυπούν εδώ από την έναρξη του σταθμού το 1913. Το ένα κρέμεται πάνω από το τμήμα πληροφοριών στην κεντρική αίθουσα. Ένα άλλο κρατά έπτα σφράγι στο μυστικό, άγνωστο για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης που το κοιτούν κάθε μέρα. Είναι το πιο μεγάλο δείγμα στον κόσμο από γυαλί Tiffany. Και παρόλο που αυτό το ρολόι έχει κουρδιστεί από το 1913, το ρολόι είναι απολύτως ακριβές μέχρι και στο δευτερόλεπτό του. Δέχεται κάθε πρωί στις 2 ένα σήμα μέσω μικροκυμάτων από το γραφείο σταθμών και μέτρων στο Κολοράντο. Είναι συνδεδεμένο με ένα πυρηνικό ρολόι και ρυθμίζει αυτό το ρολόι όλα τα ρολόγια του κεντρικού σταθμού. Είναι αντίκες, είναι παράξενα, αλλά είναι και τα πιο ακριβή ρολόγια που θα δεις ποτέ. Όμως δεν είναι όλοι οι χρόνοι που αναρτώνται στο σταθμό σωστοί. Σε αυτό τον πίνακα υπάρχουν πολλά ψεματάκια. Οι υπεύθυνοι επίτηδες αναρτούν την ώρα αναχώρησης ένα λεπτό νωρίτερα από την πραγματική αναχώρηση. Λένε ότι είναι για να μην χάσουν το τρένο τους οι αργοπορημένοι. Εδώ είναι που τα πλήθη των καθημερινών ταξιδιωτών βοηθούνται περισσότερο. Στο κέντρο επιχειρήσεων του μεγάλου σταθμού. 24 ώρες την ημέρα, οι ελεγκτές της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και οι έμπιστοι υπολογιστές τους αναλαμβάνουν μια γιγάντια αποστολή. Κρατούν το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο σιδηροδρομικό σύστημα σε λειτουργία και πάντα εγκαίρως. Οι ειδικοί λένε ότι το σύστημα είναι τόσο λεπτομερές που είναι αδύνατη η σύγκρουση δύο τρένων. Ακόμα και αν κατά λάθος κάποιος ελεγκτής της κυκλοφορίας τοποθετήσει δύο τρένα πάνω στην ίδια γραμμή και το ένα πηγαίνει κατά πάνω στο άλλο, ο υπολογιστής δεν θα το αποδεχθεί. Δεν θα επιτρέψει στα δύο τρένα να βρίσκονται στις γραμμές. Είναι εξαιρετικά προστατευμένη διαδικασία και τεχνολογικά προωθημένη. Οι υπολογιστές, στην ουσία, μπορούν να καθοδηγήσουν από μόνοι τους το σύστημα. Ωστόσο, οι ελεγκτές των σιδηροδρόμων διαδραματίζουν ένα πολύ ζωτικό ρόλο. Όταν ένα τρένο, για παράδειγμα, εκτροχιαστεί ή χαλάσει ή τέλος πάντων υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην πορεία του, χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Είναι κάτι που οι υπολογιστές δεν έχουν το μυαλό να το κάνουν. Επιπροσθέτως, τα ίδια τα τρένα έχουν πάνω τους αυτό που ονομάζεται αυτόματος έλεγχος τρένου, ούτως ώστε το τρένο να δέχεται πληροφορίες από τις ράγες. Επάνω στη μηχανή υπάρχει το σύστημα αυτόματου ελέγχου του τρένου, που μπορεί να εφαρμόσει αυτόματα την απαιτούμενη ταχύτητα, όπως αποστέλλεται από το σήμα που στέλνουν οι γραμμές. Έτσι, αν ο χειριστής έχει περιορισμό ταχύτητας στα 60 με 70 χιλιόμετρα, το σύστημα επιτρέπει την επιβράδυνση μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, ώσπου να φτάσουμε στην επιθυμητή ταχύτητα. Και υπάρχει επίσης το φρένο έκτακτης ανάγκης. Προσωπικά δεν μου αρέσει αυτή η ίστατη λύση, όμως αν για κάποιο λόγο ο οδηγός δεν μπορεί να ανταποκριθεί, το τρένο μπορεί να σταματήσει. Οι ελεγκτές του κεντρικού σταθμού δεν ασχολούνται όμως μόνο με την ασφάλεια των επιβατών. Είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των δρομολογίων. Είναι απίστευτο, αλλά το 98% των τρένων που περνούν από τον πιο πολυσύχναστο σταθμό του κόσμου αναχωρούν ακριβώς σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οι στρατιές επιβατών μπορεί να μην χάνουν πολύ χρόνο, όμως καταφέρνουν να χάνουν όλα τα άλλα. Αυτό που ψάχνω να βρω εδώ πέρα είναι κάτι που ποτέ δεν θα φανταζόσουν ότι θα ξεχνούσες. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη είναι αυτή η τσάντα. Και κάποιος την ξέχασε. Εμένα μου φαίνεται σαν να είναι Μπάρμπι. Πάρα πολλά παιχνίδια. Έχουμε και πολλά τρενάκια. Εδώ είναι ένα από τα αγαπημένα μου αντικείμενα. Βρέθηκε τον Ιανουάριο και προφανώς είναι ο James Brown.
Πριν από μερικά χρόνια, βρήκαμε κάτι που έμοιαζε με σακούλα, με πλαστική σακούλα. Την ανοίξαμε και μέσα με ξηρό πάγο ήταν ένας λοβός αυτιού. Τον είχε ξεχάσει κάποιος πλαστικός χειρουργός που ταξίδευε στη γραμμή του New Haven και το έφερνε μαζί του στην πόλη για να κάνει την επέμβαση. Όταν το ανοίξαμε λοιπόν, είτε το πιστεύετε είτε όχι, βρήκαμε μέσα ένα λοβό αυτιού. Όπως και σε όλα τα άλλα τμήματα πολεσθέντων, έχεις πιθανότητες περίπου 30% να βρεις αυτό που έχασες. Όμως εδώ οι πιθανότητες σου διπλασιάζονται, χάρη σε ένα σύστημα που όλα τα καταγράφει επιστημονικά. Ας πούμε ότι κάποιος χάνει την ομπρέλα του. Κάθε ομπρέλα είναι καταχωρημένη ανάλογα με το σε ποιο τρένο, ποια ώρα, σε ποιο βαγόνι, σε ποια περιοχή, ποιο όροφο και κάθισμα. Και αναφέρονται το χερούλι της, το χρώμα, το στυλ και το σχήμα της. Επομένως, όταν μπαίνει ένας πελάτης που θέλει μια μαύρη ομπρέλα και έχουμε εκατοντάδες τέτοιες, λέγοντάς μας σε ποιο τρένο, ποια ώρα, σε ποιο κάθισμα βρισκόταν, μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ομπρέλα του από χιλιάδες ίδιες. Έτσι, πολλά πράγματα επιστρέφονται στους κατόχους τους. Υπάρχει κάτι που δεν πρόκειται να βρείτε στον κεντρικό σταθμό χωρίς εξουσιοδότηση. Είναι μια μυστική εξέδρα τρένου που έχει εγκαταληφθεί εδώ και χρόνια και οδηγεί στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria που βρίσκεται από πάνω. Πριν από χρόνια, πλούσιοι επιβάτες και άνθρωποι με ιδιόκτητα τρένα χρησιμοποιούσαν αυτόν τον πιο σύντομο δρόμο. Ο πιο διάσημος από όλους τους ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Όταν έπρεπε να μείνει στο Waldorf Astoria, το τρένο του σταματούσε. Μέσα σε ένα ειδικά κατασκευασμένο τρένο ήταν το αυτοκινητάκι του, που ήταν ταχύτατο και μπορούσε να χωρέσει ακριβώς μέσα στο ασανσέρ. Το αυτοκινητάκι έφευγε από το υπόλοιπο τρένο, ανέβαινε στην εξέδρα, έμπαινε στο ασανσέρ και πήγαινε κατευθείαν στο Waldorf Astoria. Μπορεί να πρόκειται για ένα παμπάλαιο κτίριο, όμως αυτό που κάνει τη διαφορά στον κεντρικό σταθμό είναι ότι αποτελεί το μεγαλύτερο σταυροδρόμι της ανθρωπότητας στον κόσμο. Για περίπου έναν αιώνα φιλοξενεί μια αενάως κινουμένη κοινωνία και ως φαίνεται οι στιγμές δόξας του δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Στα αλήθεια ανανεώθηκε πλήρως με τη βοήθεια πολλών αφοσιωμένων ανθρώπων. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν σήμερα το σταθμό έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τον αριθμό που υπήρχε στη χρυσή εποχή του σιδηροδρόμου. Τα χρόνια δηλαδή που ακολούθησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε λίγο ταξιδεύουμε από το Λονδίνο στο Παρίσι αστραπιαία, μέσα στο Eurostar. Και αργότερα δείτε γιατί το μαγνητικό τρένο στη Γερμανία συζητιέται τόσο πολύ. Λονδίνο και Παρίσι. Θρυλικές πρωτεύουσες που τις χωρίζουν μόλις 340 χιλιόμετρα. Δύο διαφορετικές κουλτούρες και γλώσσες και το παγωμένο κανάλι της Μάνχης. Τώρα ας γνωρίσουμε το Eurostar. Μια κιτρινόλευκη θολούρα που συνδέει τις δύο πόλεις σαν υποηχητικό άθραυστο καλώδιο. Και ας μην ξεχάσουμε τις Βρυξέλλες. Το Eurostar φτάνει ως εκεί. Με ανώτερη ταχύτητα τα 300 χιλιόμετρα την ώρα, κάθε μέρα κινείται ταχύτατα μέσα στο κανάλι, το υποβρύχιο κανάλι που ενώνει την Αγγλία με την ενδοχώρα της Ευρώπης, κατά μήκος του έχει μια λωρίδα με ράγια σιδηροδρόμου. Το Eurostar προσεγγίζει το Λονδίνο, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Βάζει το αγγλικό muffin στο ίδιο πιάτο με τη γαλλική ομελέτα και τη βέλγικη βάφλα. Στην πραγματικότητα κινείται με ταχύτητες μεγαλύτερες του αεροπλάνου, όταν συνυπολογίσουμε το έξτρα μπέρδεμα του να πας από και προς το αεροδρόμιο. Στο σταθμό Βατερλό της Αγγλίας, πλήθη από ταξιδιώτες σχίζουν τα αεροπορικά τους εισιτήρια και τρέχουν να προφτάσουν το Eurostar. Αν πάρεις το τρένο από εδώ, στο Βατερλό, θα είναι στο Παρίσι μέσα σε 3 ώρες. Μπορείς να πας από το Παρίσι στις Βρυξέλλες σε 1 ώρα και 40 λεπτά. Έχουμε 14 δρομολόγια καθημερινά για το Παρίσι. Έχουμε 8 δρομολόγια για τις Βρυξέλλες. Θέλουμε το κοινό να έρχεται έγκαιρα στο σταθμό, ώστε να ελαχιστοποιούμε τη φασαρία και τις καθυστερήσεις. Έτσι τους επιτρέπουμε να έρχονται μέχρι και 1/4 πριν την αναχώρηση. 7 εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε μέρα εμπιστεύονται την αστραπιαία ταχύτητα του Eurostar. Δεν είναι όμως μεγάλο μόνο στην ταχύτητα, αλλά και στο μέγεθος.
Είναι ένα τεράστιο τρένο. Υπάρχουν 18 βαγόνια και 2 μηχανές. Και κάθε βαγόνι μπορεί να μεταφέρει 766 επιβάτες. Τροφοδοτείται από ηλεκτρισμό. Υπάρχει παντογράφος στο κάθε άκρο του τρένου. Χρειάζεται τόση πολλή ενέργεια που αναγκαζόμαστε να αφαιρούμε από το εμπρόστιο κομμάτι του τρένου και μετά από το πίσω. Επεξεργαζόμαστε την τροφοδότηση του ρεύματος και τη βάζουμε σε κινητήρες 12 AC. Αυτή είναι η κινητήριος δύναμη του τρένου. Αυτό το τρένο μπορεί να παράγει στο σύνολο 12 MW κινητήριας ισχύος. Αυτό αντιστοιχεί με 25 αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1. Το τρένο είναι απίστευτα δυνατό. Η μεγαλύτερη αρετή του Eurostar είναι η προσαρμοστικότητά του. Στη Γαλλία και το Βέλγιο αντλεί ηλεκτρισμό από υψηλά καλώδια με υπερυψωμένες ράβδους που ονομάζονται παντογράφοι. Στην Αγγλία δεν υπάρχουν καλώδια. Εδώ το Eurostar αντλεί ενέργεια σύροντας τη βάση του. Μεταλλικές πλάκες που ονομάζονται παπούτσια κατεβαίνουν και εφάπτονται με μια τρίτη ηλεκτροφόρα ράγα. Η αλλαγή μεθόδου από το ένα σύστημα στο άλλο ελέγχεται χειροκίνητα από τον οδηγό. Δεν είναι αυτόματο. Ο οδηγός οφείλει να θυμάται να κάνει την αλλαγή όταν φτάνει στα σύνορα μιας περιοχής και μπαίνει σε μια άλλη. Με την αλλαγή μεθόδου δεν μεταβάλλεται μόνο ο τρόπος της παροχής ενέργειας. Αλλάζουν τα συστήματα σήμανσης, τα οποία είναι διαφορετικά σε κάθε χώρα. Συντονίζει τις συχνότητες του ασύρματου, τον οποίο χρησιμοποιεί ο οδηγός για να επικοινωνεί με τα φυλάκια σηματοδότησης. Ελέγχει ακόμα και αν τα σκαλιά σε κάθε πόρτα ανοίγουν ή μένουν κλειστά, ανάλογα με το ύψος της πλατφόρμας στη χώρα που βρίσκεται, επειδή σε κάθε μία είναι διαφορετικά. Οι χώροι του είναι ωραίοι, αλλά η ταχύτητά του είναι ωραιότερη. Κοιτάζοντας την αστραφτερή άκρη του, ξέρεις ότι είναι σχεδιασμένο για την ανώτατη ταχύτητα. Το κύριο στοιχείο που επιτρέπει την ταχύτητα των 300 χιλιόμετρων είναι το αεροδυναμικό σχήμα του Eurostar. Στο μπροστινό μέρος έχουμε μια αεροδυναμική επιφάνεια. Αυτό συμβάλλει στην εξαιρετική ταχύτητα, καθώς το τρένο κινείται κατά μήκος. Σε καθημερινή βάση ελέγχουμε αυτά εδώ. Προφανώς, επειδή βρίσκονται στο εμπρόστιο τμήμα, τα χτυπά ο άνεμος και διάφορα αντικείμενα που μπορεί να βρεθούν μέσα στις ράγες του τρένου. Έχουμε τη δυνατότητα να τα ανανεώνουμε. Μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα από αυτά μέσα σε 2 με 3 ώρες. Το ένα βγαίνει, το άλλο μπαίνει. Επίσης, ζευγάρι με αυτά είναι ο δακτύλιος στη μύτη που μεσολαβεί. Επίσης, υπάρχει ένας δακτύλιος στο αμάξωμα που σχηματίζει τέλεια το αεροδυναμικό στυλ στο μπροστινό μέρος. Οι σύγχρονες ράγες στις οποίες κινείται το Eurostar είναι ένα άλλο κεντρικό συστατικό για την ταχύτητά του. Το να τρέχει αυτός ο δαίμονας της ταχύτητας πάνω σε παλιές ράγες είναι σαν να αφήνεις ένα αυτοκίνητο τούρμπο σε χωματόδρομο με λακκούβες. Οι ίδιες οι ράγες και η σιδηροδρομική γραμμή είναι φτιαγμένες με υψηλή ακρίβεια. Οι ίδιες οι ράγες συγκολώνονται συνεχώς σε μεγάλα τμήματά τους, ώστε να μην υπάρχουν ενώσεις, να μην υπάρχουν πηγές διακοπής για το τρένο ενώ ταξιδεύει. Όμως δεν είναι απλώς οι ράγες. Όλη η βάση πάνω στην οποία είναι κατασκευασμένες οι γραμμές είναι φτιαγμένες με εξαιρετικά υψηλά στάνταρ. Πράγμα που κάνει το ίδιο το τρένο πολύ σταθερό. Οι ράγες δεν κινούνται όταν περνά το τρένο με μεγάλη ταχύτητα. Κάτι που ήταν πολύ συνηθισμένο στις παλιότερες γραμμές. Μπορείτε να μαντέψετε τι κάνει το Eurostar τόσο γρήγορο? Για όσους έχουν δει συνεργείο να αλλάζει λάστιχα στη Φόρμουλα 1, είναι πανεύκολο. Προσέχουμε ιδιαίτερα τις ρόδες, τα συστήματα ανάρτησης, τους μειωτήρες, ό,τι μπορεί να κρατήσει το τρένο επάνω στις ράγες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μεγάλες ταχύτητες. Ανεβάζουμε το τρένο επάνω στις ράγες και μετά συστρέφουμε τη ρόδα και μέσα βάζουμε διάφορα όργανα. Μετράμε τη συνολική παραμόρφωση της ρόδας. Σε μια ρόδα που έχει διάμετρο περίπου 1 μέτρο, επιτρέπεται παραμόρφωση λιγότερη από 0,4 του χιλιοστού. Αυτό που θέλουμε είναι ρόδες εξαιρετικά καλής ποιότητας. Ακόμα και οι άριστα κατασκευασμένες ρόδες μπορούν να γλιστρήσουν επάνω στις υγρές ράγες λόγω της ομίχλης που υπάρχει στο Λονδίνο. Το Eurostar εδώ χρησιμοποιεί την ίδια παλιά λύση των ταχυών και την οποία οι οδηγοί των τρένων εμπιστεύονται πάνω από έναν αιώνα. Παρά το μοντέρνο στυλ του Eurostar, ακόμα στηριζόμαστε στο παλιό καλό κόλπο της άμμου. Η συσκευή διανομής άμμου είναι τμήμα του αυτόματου συστήματος. Όταν χρειάζεται έλεγχος της τριβής, η άμμος αυτόματα αφήνεται στην επιφάνεια του συστήματος τροχών. Η τριβή είναι ένα μόνο πρόβλημα για τον οδηγό του Eurostar. Πολλά μπορούν να συμβούν σε ένα τόσο πολύπλοκο τρένο.
Όμως το πλαίσιο ελέγχου στη μηχανή κρατά το κλειδί της λύσης στα προβλήματα. Αυτό είναι γνωστό ως το σημείο κλειδί του συστήματος οδήγησης. Αυτός είναι ο σύνδεσμος του οδηγού στα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου που κυβερνούν το Eurostar. Μπορεί να καθοδηγήσει τον οδηγό σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν. Επειδή οι οδηγοί μας έρχονται από τις Βρυξέλλες, έρχονται από το Παρίσι, από το Λονδίνο, αυτός ο οδηγός επισκευών είναι σε τρεις διαφορετικές γλώσσες. Και όταν ανάβει η μηχανή, στην αρχή του ταξιδιού, αποφασίζει ποια από όλες τις γλώσσες θα χρησιμοποιήσει. Τα πάντα επάνω στο Eurostar είναι σχεδιασμένα για να ταξιδεύει από την Αγγλία στη Γαλλία στο Βέλγιο με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Όμως ένα όχημα με επιτάχυνση πάνω από 300 χιλιόμετρα την ώρα πρέπει να έχει καλά συστήματα πέδησης. Έχουμε τον κεντρικό έλεγχο πέδησης, από όπου ο οδηγός μπορεί να αφήσει ή να πατήσει το φρένο. Και υπάρχει και μια θέση έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση βιαστικού φρένου. Και τέλος το έμβολο πέδησης εκτάκτου ανάγκης. Αν για κάποιο λόγο ο οδηγός αποφασίσει να σταματήσει το τρένο ακαριέα, ο ευκολότερος τρόπος είναι να πατήσει το κόκκινο έμβολο. Ο σωλήνας του φρένου θα φτάσει στο τέρμα και το τρένο θα σταματήσει. Δεν υπάρχει επιστροφή αν πατήσουμε το κόκκινο έμβολο. Τίποτα όμως δεν φαίνεται ότι μπορεί να φρενάρει το μέλλον του Eurostar. Το 2007, οι βελτιωμένες ράγες του στην Αγγλία θα συντομεύσουν το ταξίδι από το Λονδίνο στο Παρίσι από 3 ώρες σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Όσο περισσότερο προχωρά το Eurostar, τόσο μικρότερη φαίνεται και η Ευρώπη. Ο χρόνος μόνο θα δείξει αν αυτή η μεταλλική λάμψη θα γίνει λατρευτή εικόνα στις πόλεις τις οποίες συνδέει. Σε λίγο θα στροβιλιστούμε στον ήλιγο του τρένου που ονομάζεται Σταθμός Τόκιο. Και αργότερα θα ανεβούμε σε ένα μαγικό μαγνητικό χαλί που ονομάζεται Maglev. Καλωσορίσατε στην Ιαπωνία, όπου γεννήθηκαν οι μεγάλες ταχύτητες των τρένων. Οι Ιάπωνες τα ονομάζουν ηλεκτρικούς σειρμούς Shinkansen. Όμως εμείς οι υπόλοιποι τα ονομάζουμε Bullet. Εδώ τις περασμένες 4 δεκαετίες έχουν εξελιχθεί σε πολιτιστικό εικόνισμα, καθώς αρρώνουν το τοπίο με πάνω από 300 χιλιόμετρα την ώρα. Και αργά ή γρήγορα, όλα οδηγούν προς την πρωτεύουσα της χώρας και τον τερατώδη σταθμό που θεωρούν σπίτι τους, το σταθμό του Τόκιο. Ο σταθμός του Τόκιο είναι η πύλη για να πας στις 4 άκρες της Ιαπωνίας. Και αυτό είναι το σημείο εκκίνησης για διαφορετικές σιδηροδρομικές γραμμές. Ανάμεσά τους και τα πασίγνωστα τρένα Bullet. Μπορείς να ταξιδέψεις προς οποιοδήποτε προορισμό μέσα στην Ιαπωνία, χρησιμοποιώντας τα πιο αποτελεσματικά και σύγχρονα τρένα της χώρας μας. Η Ιαπωνία έχει το μέγεθος της πολιτείας της Μοντάνα. Όμως εδώ είναι συγκεντρωμένοι 126 εκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν ο μισός πληθυσμός των ΗΠΑ. Με τις λεωφόρους γεμάτες από κίνηση, τα τρένα είναι η μοναδική διαφυγή. Έτοιμοι για μερικούς αριθμούς. Κάθε μέρα, 800.000 επιβάτες φτάνουν και αναχωρούν από το σταθμό του Τόκιο. Και πρέπει να πέσουν επάνω σε άλλο 1 εκατομμύριο επιβάτες που χρησιμοποιούν το σταθμό ως σημείο μεταβίβασης από το ένα σημείο στο άλλο. Αυτό στο σύνολο μας κάνει 1.800.000 ανθρώπους. Περίπου η διπλάσια από τους επιβάτες του μεγάλου κεντρικού σταθμού στη Νέα Υόρκη. Αν χρησιμοποιήσουμε τους υπόγειους της πόλης, θα βρούμε τον ασύλληπτο αριθμό των 20 εκατομμυρίων Ιαπώνων που κινούνται στους σιδηροδρόμους του Τόκιο κάθε μέρα. Και νιώθεις σαν όλοι να έχουν μπει στο δικό σου βαγόνι. Κρατηθείτε, έχω κι άλλα. 4.000 τρένα μπαίνουν και βγαίνουν στο σταθμό του Τόκιο κάθε μέρα. Περισσότερα από οπουδήποτε άλλο στον κόσμο. Μια στρατιά από 800 υπαλλήλους οργανώνει την κατάσταση. Και οι καντίνες που δροσίζουν το τεράστιο πλήθος έχουν άλλους 3.000 υπαλλήλους. Αλλά δεν είναι όλοι τους τόσο κεφάτη. Ο σταθμός του Τόκιο δεν είναι απλώς ένας τερματικός, είναι μια ολόκληρη πόλη. Εδώ μπορείς να φας και να κάνεις τα ψώνια σου. Μπορείς να πέσεις, να ρουφήξεις κουλτούρα και να σου τρίψουν τα πόδια.
Όμως με το ρολόι τρέχεις να προλάβεις το τρένο. Έτσι αποχαυνώνονται όσοι επισκέπτονται το σταθμό για πρώτη φορά. Με τόσα τρένα και τόσες αναχωρήσεις, πώς βγάζεις άκρη? Όταν πρωτοήρθα στο Τόκιο, αυτό το δίκτυο ήταν τόσο περίπλοκο που δεν μπορούσα να αποφασίσω ποια γραμμή θα ήταν η ταχύτερη. Δεν μπορούσα να κινηθώ εδώ μέσα. Ρώτησα φίλους να μου δείξουν. Όλες οι γραμμές έχουν χρώμα κωδικό. Ακόμα και τα τρένα είναι χρωματιστά, ώστε όταν μεταφέρεσαι να ακολουθείς την ευθεία που αντιστοιχεί στη δική σου γραμμή. Όταν φτάνεις στην εξέδρα, το τρένο έχει επίσης το ίδιο χρώμα, ώστε να μην κάνεις λάθος στη μεταβίβαση. Στο σταθμό του Τόκιο υπάρχουν πινακίδες σε τρεις γλώσσες. Καλύπτουμε τις προϋποθέσεις του διεθνούς ταξιδιώτη από τις αγγλόφωνες χώρες στις κινεζόφωνες και σε εκείνες που μιλούν κορεάτικα. Έτσι, είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε το διεθνές μας πελατολόγιο. Ο σταθμός του Τόκιο επίσης βοηθάει τους ταξιδιώτες με μηχανές για εισιτήρια, εύκολα στη χρήση, όσο και ένα μηχάνημα ανάληψης. Τι κάνεις όταν θέλεις εισιτήριο? Το σύστημά μας έχει αυτόματες μηχανές εισιτηρίων παντού μέσα σε αυτό το δίκτυο. Βγάζεις το εισιτήριό σου και το βάζεις μέσα σε αυτή την πύλη. Βγαίνει από την άλλη πλευρά. Είναι ωραία συναλλαγή. Όσοι κρατούν εισιτήρια στο σταθμό του Τόκιο, μπορούν να ρυθμίσουν τα ρολόγια τους με τις αναχωρήσεις και αφίξεις των τρένων. Τα τρένα έχουν ακρίβεια 99%. Χάρης εν μέρη σε αυτό που συμβαίνει επάνω στις σκάλες σε μία από τις πλατφόρμες. Εδώ, στο κέντρο ελέγχου του σταθμού, υπολογιστές αυτόματα οδηγούν την άμποτη και την παλήρια της κίνησης. Όπως το αίμα στην καρδιά, τα τρένα ρέουν συνεχώς στο σταθμό. Και όπως ένας βηματοδότης, οι υπολογιστές διατηρούν έναν ασφαλή και σταθερό ρυθμό. Μέχρι πρόσφατα, αυτή η τεχνική ο ένας δίπλα στον άλλον έλεγχαν το σύστημα χειροκίνητα. Χάρη στον αυτοματισμό αυτό, είναι ίσως το μοναδικό μέρος του Τόκιο που έπαψε να είναι τόσο πολυσύχναστο. Το μεγαλύτερο πλήθος είναι στο σταθμό του υπογείου, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον τερματικό σταθμό του τρένου. Εδώ επιβάτες του μετρό, που θέλουν να προλάβουν το τρένο τους, πέφτουν επάνω στους επιβάτες του τρένου, που μετεπιβιβάζονται στον υπόγειο. Η γραμμή που περνά κάτω από τον υπόγειο του Τόκιο είναι η πιο πολυσύχναστη γραμμή. Κατά τις ώρες αιχμής υπάρχει τρένο κάθε ένα λεπτό ή 50 δεύτερα. Έτσι, εκτός και αν υπάρξει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, που είναι πολύ σπάνιο, τα τρένα φτάνουν με τόσο τακτά δρομολόγια που οι επιβάτες δεν ξέρουν ότι ένα τρένο μπορεί να έχει καθυστερήσει. Η καθυστέρηση είναι κακά λόγια για το σταθμό του Τόκιο. Οι Ιάπωνες εκτιμούν τρομερά την ακρίβεια. Για κάθε λεπτό που καθυστερεί το τρένο σου, μπορείς να αποζημιωθείς αναλογικά. Το μόνο που λείπει περισσότερο από την καθυστέρηση στο σταθμό του Τόκιο είναι παραδόξως η αστυνομική. Ο υπόγειος του Τόκιο δεν έχει αστυνομικό τμήμα. Δεν υπάρχει ανάγκη αστυνομικού τμήματος. Είναι ασφαλής η χρήση του υπογείου. Σχεδόν δεν υπάρχει έγκλημα. Όταν το συγκρίνουμε με τους συναδέλφους μας από όλον τον κόσμο, οι άνθρωποι συγκλονίζονται που δεν έχουμε καν να τους δώσουμε στατιστικά στοιχεία. Δεν υπάρχει καθόλου έγκλημα εδώ πέρα. Ενώ ξύνετε με απορία το κεφάλι σας για αυτό το τελευταίο, δείτε και αυτό εδώ. Είναι ένα κομβίο έκτακτης ανάγκης για να το χρησιμοποιεί εύκολα ο οποιοσδήποτε. Αν το πιέσετε, όλα τα τρένα θα σταματήσουν. Ίσως φαντάζεστε ότι κάποιος φαρσέρ θα το έχει δοκιμάσει. Είναι παράξενο, όμως κανένας δεν το έχει προσπαθήσει. Τέτοιου είδους συμπεριφορές έχουν βοηθήσει στη διατήρηση αυτού του υψηλού επίπεδου ασφαλείας. Οι Ιάπωνες δεν αφήνουν τα μέτρα ασφαλείας τους μόνο στο σταθμό. Κάθε 10 μέρες κυκλοφορεί αυτό το ειδικό τρένο Bullet. Μέσα υπάρχει μια σειρά διαγνωστικών υπολογιστών. Σαν γιατρός που τρέχει με 300 χιλιόμετρα την ώρα, κάνει διάγνωση για τις ράγες και το ρεύμα που τις διαπερνά. Είναι η κομπιουτερίστικη βερσιόν του «Μπορείτε να δείξετε παρακαλώ». Είναι το μοναδικό τρένο που δεν μεταφέρει επιβάτες. Όμως παίζει μεγάλο ρόλο στη διατήρηση του στόλου Σίνκασεν, που είναι το καμάρι της Ιαπωνίας.
Το Shinkansen είναι γνωστό για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά του. Ο κόσμος που εργάζεται στην υπηρεσία του σιδηροδρόμου είναι πολύ περήφανος για τα επίπεδα ασφάλειας. Το Shinkansen δεν έχει προξενήσει ποτέ κανένα μοιραίο ατύχημα από την έναρξή του το 1964. Αυτά τα bullet υπόσχονται όλο και ταχύτερη κίνηση. Έτσι, κάποια μέρα οι Ιάπωνες, όπως άλλωστε κάνουν πάντα, θα πούν «σαγιονάρα» στη σημερινή τεχνολογία και θα τρέξουν στο μέλλον, όπου όλα είναι δυνατά. Σε λίγο θα ταξιδέψουμε με τον επίγειο πύραυλο στη Γερμανία. Δείτε πως οι μαγνήτες τον κάνουν να ύπταται των γραμμών. Και δεν μπορείτε με τίποτε να μαντέψετε που έχουν τη μηχανή. Πείτε καλημέρα στο γαλήνιο χωριό Λάτεν της βορειοδυτικής Γερμανίας. Αυτά τα τρένα κατάγονται από αυτό το βαβαρικό αντικείμενο μουσιακής αξίας. Ένα εργαλείο του σήμερα και επίγειος πύραυλος του αύριο που ονομάζεται Maglev. Το Maglev είναι συντομογραφία του μαγνητικού μετεωρισμού. Αυτό είναι και το μυστικό της ταχύτητάς του. Αυτό το ριζοσπαστικό τρένο τρέχει επάνω σε ένα μαγνητικό μαξιλάρι. Δεν αγγίζει ποτέ τις ράγες και σαν κεραυνός τρέχει με 500 χιλιόμετρα την ώρα. Για 20 χρόνια, τα πρωτότυπα Maglev έκαναν γύρους σε μια πίστα 30 χιλιόμετρων. Είναι σαν να πετάς χωρίς φτερά. Είναι μισό τρένο, μισό αεροπλάνο. Κάνουμε ό,τι πρέπει για ένα φυσιολογικό τρένο, μόνο που δεν έχουμε ρόδες. Το τρένο εωρείται με τη χρήση μαγνητικού μετεωρισμού. Έτσι γίνεται η καθοδήγηση και η προώθησή του. Κατά μήκος μιας γραμμής, χωρίς όμως επαφή. Αναρωτιέστε πως εωρείται ένα τρένο βάρους 60 τόνων. Λοιπόν, κάπως έτσι. Το κάτω τμήμα του τρένου γαντζώνεται στη ράγα που έχει σχήμα TAF και αυτό λέγεται οδηγός. Μια σειρά από μαγνητικές γραμμές υπάρχουν και στις δύο πλευρές του κάτω μέρους. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται στους μαγνήτες τις έλκει προς τον οδηγό, ανυψώνοντας το όχημα λίγο επάνω από τις ράγες. Μια δεύτερη σειρά από μαγνήτες ασκεί πλαϊνή πίεση, κρατώντας το τρένο σωστά ευθυγραμμισμένο. Τώρα στεκόμαστε πάνω στο τρένο και κοιτάζοντας, βλέπουμε τους υποστηρικτικούς μαγνήτες στο πλάι. Οι αισθητήρες καλύπτουν το διάκαινο. Το τρένο αυτή τη στιγμή είναι σταματημένο, πράγμα που σημαίνει ότι στέκεται στα στηρίγματά του, που χρησιμοποιούνται για να υποβοηθούν το τρένο όταν είναι εν στάση. Και όταν το τρένο είναι σταματημένο, το διάκαινο είναι περίπου 2 εκατοστά. Όταν το τρένο ανυψώνεται στον οδηγό και εωρείται, τότε το διάκαινο μειώνεται σε περίπου 1,2 εκατοστά. Παρακολουθήστε προσεκτικά καθώς το κάτω μέρος του τρένου, εκεί που είναι οι μαγνήτες, σηκώνεται ελαφρά. Η ελάχιστη αυτή αλλαγή είναι το μόνο που χρειάζεται. Κοιτάξτε από κοντά και θα δείτε το κάτω μέρος του τρένου να σύεται, καθώς ανυψώνεται υποστηριζόμενο από ένα αόρατο αλλά πανίσχυρο μαγνητικό πεδίο. Ενώ ύπταται πάνω από τον οδηγό με τελείως μηδενική τριβή, επιτρέπει στο Maglev να φτάσει στις αστραπιαίες ταχύτητές του. Αν θέλετε όμως να δείτε τον κινητήρα που το προωθεί, μην κοιτάξετε πουθενά επάνω στο τρένο. Η μηχανή, όσο παράξενο και αν φαίνεται, βρίσκεται κάτω από τον οδηγό. Αυτό επιτυγχάνεται παίρνοντας μια συμβατική ηλεκτρική μηχανή, ανοίγοντάς την, κάνοντάς την επίπεδη. Και όταν τη χρησιμοποιήσουμε, το τρένο κινείται στις ράγες. Και μια απλή αναλογία του πώς λειτουργεί είναι ο σέρφερ, που κινείται με την ιστιοσανίδα του επάνω στο κύμα. Το κύμα είναι ο οδηγός και κατά κάποιο τρόπο και το τρένο κινείται κατά μήκος του με μεγάλη ταχύτητα. Το ωραίο με αυτό το προωθητικό μαγνητικό κύμα είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι ενεργό σε όλη την έκταση του οδηγού. Όμως το κύμα που προωθεί τον σέρφερ πρέπει απλώς να βρίσκεται κοντά στην ιστιοσανίδα. Όταν κινούμαστε πάνω στις ράγες, χρησιμοποιούμε μόνο ένα τμήμα τους. Εκεί όπου κινείται το τρένο. Χρησιμοποιούμε ένα τμήμα μήκους από 1,2 έως 1,6 χιλιόμετρα. Και αυτό το υπερπηδάμε μάλιστα, καθώς το τρένο κινείται. Καταλαμβάνουμε μόνο ένα μικρό κομμάτι της γραμμής. Αν δεν το έχετε μαντέψει ακόμα, το σύστημα ελέγχεται αυτόματα από υπολογιστή. Τεχνικοί παρακολουθούν το σύστημα, καθώς οδηγίες προγραμματισμού αποστέλλονται στο Maglev ασύρματα. Ο χειριστής κάθεται μπροστά και δεν κάνει τίποτα. Μπορεί άνετα να μετρά τις μύγες που πέφτουν στο παρμπρίζ.
μπορεί και να αποκοιμηθεί. Ένα ακόμα ωραίο που έχει το Maglev είναι ότι λειτουργεί αθόρυβα. Όταν συγκρινόμαστε με άλλα τρένα, τα τρένα Maglev είναι 30 έως 40 φορές πιο αθόρυβα στις αντίστοιχες ταχύτητες από οποιοδήποτε άλλο ταχυτρένο ή χαμηλών ταχυτήτων συνηθισμένο τρένο. Ο ήχος του παραδοσιακού τρένου είναι πολύ διαφορετικός. Έχει ατσάλινες ρόδες, ατσάλινες ράγες και το γνωστό ήχο. Εδώ ακούγεται μόνο ένα γους. Και εσείς έτσι θα κάνετε αν τρέχατε με 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τέτοια ταχύτητα θα τρόμαζε κάποιους. Οι ειδικοί λένε όμως ότι το Maglev είναι ασφαλές και γρήγορο. Ίσως είμαστε η Ferrari εξετάζοντας τις υψηλότερες ταχύτητες. Αλλά με όρους άνεσης είμαστε απαλοί και λουσάτοι. Δεν υπάρχει περιορισμό στην κίνηση μέσα στα βαγόνια. Δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας. Είσαι ελεύθερος να περπατήσεις ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ταχύτητά του είναι 500 χιλιόμετρα την ώρα. Ένα ακόμα από τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Maglev είναι ότι τυλίγεται γύρω από τον οδηγό. Το ίδιο το όχημα, τα βαγόνια των επιβατών, ύπτανται πάνω από τις ράγες, όμως οι μαγνήτες τυλίγονται γύρω από το κάτω μέρος. Το Maglev ανέρχεται με ασφάλεια πάνω από τους διακόπτες του οδηγού, που είναι ριζικά διαφοροποιημένοι από εκείνους των παραδοσιακών γραμμών. Αντίθετα από τους συνήθεις διακόπτες που κινούνται στο συμπαγές μέρος των γραμμών, αυτοί οι διακόπτες στην ουσία λυγίζουν ένα κομμάτι του οδηγού στη σωστή θέση. Βρισκόμαστε μπροστά από το διακόπτη στο νότιο σημείο. Είναι ο διακόπτης της μισής ταχύτητας. Έχει μήκος 140 μέτρα. Είναι ειδικά σχεδιασμένη ατσάλινη δοκός που τη λυγίζουμε μέσα σε ελαστικά όρια. Όταν ανοίγει ο διακόπτης, κινούμε οι ίδιοι το άκρο της δοκού περίπου 3 μέτρα. Είναι σχεδιασμένη να έχει διάρκεια λειτουργίας τα 20 χρόνια ή περίπου το 1 εκατομμύριο στροφές. Τα προηγούμενα 10 χρόνια η χρηματοδότηση και η ανάπτυξη του πειράματος Maglev κρατήθηκε από τις ορδές τουριστών που επιθυμούσαν να ξοδέψουν το ευρώ σε αυτή τη φουτουριστική τσουλήθρα. Το αίσθημα δεν είναι αυτό που νομίζετε. Πιστεύετε ότι το τρένο ταξιδεύει με 100 χιλιόμετρα την ώρα, όμως πηγαίνει 5 φορές αυτή την ταχύτητα και είναι πολύ εντυπωσιακό. Επικρατεί μεγάλος ενθουσιασμός ανάμεσα στους επισκέπτες μας. Και το εργαστήριο είναι πολύ δημοφιλές. Σε περιόδους αιχμής έχουμε αιτήσεις για βόλτα που μπορεί να φτάνουν και το ένα έτος. Οι Γερμανοί δεν είναι οι μόνοι κατάπληκτοι τουρίστες στη δοκιμή του τρένου, αλλά υπάρχουν ταξιδιώτες από 5.000 μίλια μακριά, από την Κίνα. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2002, το πρώτο εμπορικό Maglev θα κάνει την εμφάνισή του στη Σανγκάη. Το σύστημα στη Σανγκάη είναι σύστημα σύνδεσης αεροδρομίων. Θα συνδέει ένα σταθμό στα περίχωρα της Σανγκάης με το νέο αεροδρόμιο που απέχει περίπου 32 χιλιόμετρα. Χρειάζεται λιγότερο από 8 λεπτά για να διανύσει 32 χιλιόμετρα. Η ανώτατη ταχύτητα θα είναι περίπου 425 χιλιόμετρα την ώρα και κάθε τρένο θα μεταφέρει 200 άτομα. Έτσι μπορούν να μεταφερθούν αρκετά άτομα μέσα σε μια ώρα. Σε άλλο σημείο της Ασίας, οι Ιάπωνες παίζουν με το δικό τους παιχνίδι Maglev. Στο διάδρομο δοκιμών μήκους 40 χιλιόμετρων έχουν ξεπεράσει με τα πρωτότυπά τους τις ασύλληπτες ταχύτητες των 545 χιλιόμετρων την ώρα. Καθώς οι μηχανικοί του Maglev κάνουν τα μαγικά τους, είναι εύκολο να αντιληφθούμε γιατί αυτές οι ταλαντευόμενες σφαίρες προκαλούν τέτοιο διεθνές ενδιαφέρον. Είναι βέβαιο. Είναι το κύμα, το μαγνητικό κύμα του μέλλοντος. Απίθανα τρένα και απέραντη σταθμή. Μαζί αλλάζουν το παλιωμοδίτικο ταξίδι, κάνοντάς το μια λαμπρή μορφή τέχνης. Καθώς μας μετακινούν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, χτίζουν τις ράγες μιας νέας χρυσής εποχής των σιδηροδρόμων.